Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά θα πούμε σήμερα με έθιμα τα οποία ιδίως εδώ στην Κρήτη τις μέρες των γιορτών είναι καλό να αναδεικνύουμε. Με το στοιχείο και με έμφαση πάντοτε στην παράδοση και με σεβασμό σε όλα αυτά που οι μεγαλύτεροι ηλικιακά γνώριζαν και μεταλαμπαδεύουν και στις επόμενες γενιές, συναντιόμαστε σήμερα για να μάθουμε και να φτιάξουμε φυσικά χριστόψωμο. Έχοντας τη συντροφιά μου σήμερα τον γυναικείο συνεταιρισμό από τον Άγιο Μύρωνα Μελισάνθη. Κοντά μου είναι δύο υπέροχες κυρίες, οι οποίες θα μας μιλήσουν, θα μας δείξουν και θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε και τη δράση σας και όλες αυτές τις νοστιμιές που με τα χεράκια σας φτιάχνετε και φυσικά και δύο λόγια για την ιστορική διαδρομή και την παράδοση. Χριστόψωμο σήμερα και θα πω καλό μεσημέρι στην κυρία Ειρήνη Βοριζανάκη, την πρόεδρο του συνεταιρισμού Μελισάνθη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κοντά σας είναι και η κυρία Γιαννακάκη. Κυρία Μαρία, καλώς σας βρήκαμε. Βάλαμε γαντάκια, ετοιμαστήκαμε και θα δούμε και αναλογίες και τι χρειαζόμαστε. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και κοντά μου. Να πούμε δύο λόγια για το Χριστόψωμο. Τι είναι το Χριστόψωμο για τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί από την υπόλοιπη Ελλάδα και ενδεχομένως να μην γνωρίζει. Ωραία, λοιπόν, το Χριστόψωμο στην Κρήτη ήταν ένα έθιμο το οποίο κρατάει χρόνια. Το φτιάχνανε με ακριβά υλικά, όπως ήταν ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα, γαρίφαλο. Mm-hmm. Έπαιρναν το ζυμάρι, έφτιαχναν ένα κουλούρι, μετά έκαναν δύο λωρίδες και σχημάτιζαν ένα σταυρό. Επάνω έβαζαν ένα καρύδι άσπαστο, το οποίο συμβόλιζε τη γονιμότητα. Ο νοικοκύρης λοιπόν του σπιτιού, την ημέρα των Χριστουγέννων, αφότου το σταύρωνε, έκοβε από ένα κομμάτι και το μοίραζε σε όλη την οικογένεια. Και αυτό γιατί, για να έχουν σαν ευλογία, σαν ευλογία όλο το χρόνο, ναι. Πάνω όμως το Χριστόψωμο δεν είναι, έχει τα ξόμπλια του όπως λέμε, έχει αυτά σαν στολίδια. Κάνανε και με στολίδια, εμείς σήμερα σας φέραμε με το σταυρό και με το καρύδι. Θα το δείξουμε και θα μας πείτε και την συνταγή μας, έχετε στείλει και τα υλικά. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε αρχικά και στη συνέχεια να μιλάμε όσο θα ζυμώνουμε. Ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε να διαβάσω τα υλικά πρώτα, έτσι. Ασφαλώς. Λοιπόν, είναι για μία δόση, έτσι, 2 κιλά αλεύρι, 280 γραμμάρια ένα ζωμό με κανέλα και γαρίφαλο, mm-hmm. 500 γραμμάρια ζάχαρη, ξύσμα πορτοκάλι, λεμόνι. Αν θέλετε να προσθέτουμε κιόλας παράλληλα όσο τα λέμε. Να τα προσθέτουμε, mm-hmm. ωραία. Εντάξει, επειδή είναι διαφορετικά μετά στο. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Βλέπουμε και την καρτούλα. Ο κόσμος μπορεί και σημειώνει τώρα, αν και εφόσον επιθυμεί. Ρίχνουμε το αλεύρι μας. Ωραία. Και θέλουμε κι άλλο τώρα. Δίνετε μου εμένα τα αδιανά. Κάνουμε. Πρώτα τα στερεά υλικά. Το ζωμό από το γαρίφαλο και την κανέλα τη βρασμένη. Mm-hmm. Το ελαιόλαδο. Το πορτοκάλι μας και το ξύσμα που το έχω μέσα. Το προζύμι που είναι το βασικότερο στοιχείο, το φτιάχνω από το βράδυ. Αυτό δίνει και τη γεύση και το σώμα βέβαια. Εννοείται. Είναι το βασικότερο. Για να το βοηθήσουμε λίγο να ανέβει και να είναι, βάζουμε λίγη μαγιά. Λοιπόν, λίγο νεράκι και θα ανακατεύουμε. Φέρνουμε και άλλο λίγο τώρα. Κανονικά χρειάζεται και μίξερ για να αφρατέψει. Ναι, εμείς στο εργαστήριό μας θα φτιάχνουμε με ζυμωτήριο. Αλλά... Παίρνω εγώ τα αδιανά για να ξεμπλοκάρουμε. Ναι, τώρα. Ωραία. Και ό,τι άλλο είναι, μου δίνετε εμένα. Πόσο χαίρομαι που είστε στην κουζίνα μου σήμερα. Και εμείς. Ήθελα πάρα πολύ να σας γνωρίσω και να σας συναντήσω. Ο συνεταιρισμός, σε ποιους απευθύνεται? Η Μελισάνθη, τι αναλαμβάνει? Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο για οτιδήποτε χρειάζεται, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Γάμους, βαφτίσεις και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 20 χρόνια, φέτος κλείνουμε 20 χρόνια λειτουργίας. Είναι πολλά χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, ναι. Σημαντικό. Και σίγουρα με ωραία γεύση. Βέβαια. Τις γιορτές. Γλυκές γεύσεις. Ποιο είναι το μυστικό για το καλό Χριστόψωμο, θα μου το πείτε? Να σας το πούμε. Την ακούσατε, είπε, θα μου το πει. Τι θέλει, θέλει. Λέμε ότι αγάπη. Θέλει αγάπη. Και είναι αλήθεια αυτό. Βεβαίως. Όντως ισχύει. Όταν δεν αγαπάς κάτι, δεν είναι τίποτα ωραίο. Το κάνεις τανικά δηλαδή. Εννοείται. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις συνταγές.
Για οτιδήποτε κάνει στη ζωή μας είναι, νομίζω, ένα γενικό θέμα. Βέβαια. Και δεν μου λέτε τώρα εσείς, συναντιέστε καθημερινά. Πώς γίνεται, βάλτε με λίγο να πάω στον Άγιο Μύρονα τώρα να έρθω. Και πρέπει να έρθω κάποια στιγμή. Γιατί πολύ το θέλω. Είστε όμορφοι άνθρωποι και κάνετε όμορφα πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αγαπάτε τον τόπο σας. Βέβαια. Εμείς καθημερινά είμαστε 8 μέλη. Είμαστε μία οικογένεια. Ναι. Εκεί θα πούμε τα προβλήματά μας, θα μας συμβουλέψει, θα συμβουλέψουμε. Είμαστε καθημερινά, ερχόμαστε σε επαφή, περνάμε καλά και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Και από τη γεύση σας. Ναι. Και σίγουρα από όλα αυτά τα όμορφα που και σήμερα φέρατε και στολίσαμε τον μπάγκο μας, που είναι ένα μικρό δείγμα από το τι μπορείτε να ετοιμάσετε και είναι όλα χειροποίητα. Ναι, όλα είναι χειροποίητα, εννοείται. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, διότι είναι όλα χειροποίητα, δεν υπάρχουν μηχανές και είναι οι ποσότητες μας έτσι περιορισμένες και προσπαθούμε ναι, καθημερινά να βγάζουμε φρέσκα προϊόντα, δηλαδή δεν θα βρείτε στόκ στο κατάστημά μας. Εδώ βλέπω όμως ότι ο αρχηγός έχει μιλήσει. Αυτό φούσκο μου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Θέλουμε τώρα να ξεκουραστεί. Ξεκουράζει. Και μετά πλάθουμε το κουλούρι μας. Το σκεπάζουμε, τι κάνουμε. Ναι, εννοείται. Το σκεπάσουμε με βράδυ. Δεν εννοείται τίποτα για τις νέες νοικοκυρές, θα μου τα λέτε όλα. Α, δεν τα ξέρετε. Να σας τα λέμε. Αφήστε από τη Μελισάνθη να σας δείξω. Πρέπει να έρθω από τη Μελισάνθη με το ωραίο όνομα. Πώς προέκυψε το όνομα αυτό. Α, το όνομά μας έχει μεγάλη ιστορία. Αλήθεια. Ναι. Εμείς ήταν ο Δήμος Γοργολαΐνη. Πριν 20 χρόνια έγινε ένα σεμινάριο μέσω του Δήμου, συναντηθήκαμε και όταν αποφασίσαμε, τελείωσε το σεμινάριο και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το συνεταιρισμό, ζητήσαμε από ένα καθηγητή μας, τον κύριο Παπαδάκη, να μας βοηθήσει στο όνομα. Ναι. Και το πρώτο όνομα που μας είπε ήταν Μελισάνθη και μας έκανε ένα κλικ και αμέσως το δεχτήκαμε και ονομάσαμε το συνεταιρισμό Μελισάνθη. Ήταν το πρώτο όνομα που μας δώσανε. Και είναι και σύνθετο. Και τα δύο συνθετικά. Βέβαια. Είναι πολλαπλά αυτά τα ζωογόνα μηνύματα τα οποία Βέβαια. Προκύπτουν και γνωρίζουμε όλη την εργατικότητα και της μέλισσας, φυσικά, και όλη αυτή τη κοινωνία των μέλισσών και την εργατικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους. Μετά από εκεί πώς φτιάχνουμε και δείχνουμε το όμορφο, πώς γίνεται. Το πλάθουμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξεκουραστεί. Το αφήνω εγώ να ξεκουραστεί. Το αφήνετε να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια. Μετά έχουμε το κουλού. Το φτιάχνουμε. Κάναμε ένα. Μία μπάλα. Α, μπάλα. Μία μπάλα. Ναι, θα σας φτιάξουμε τώρα ένα εδώ. Ναι, και να μου κάνετε και αυτό το σταύρωμα για να βέβαια. Βάλουμε το καρύδι μέσα. Γονιμότητα το καρύδι συμβολίζει. Λοιπόν. Το πλάθετε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλει να πάρει και το σχήμα του σίγουρα. Έχει ηρεμήσει, έχει ξεκουραστεί το ζυμάρι μας. Ναι, αυτό είναι το ζυμάρι, το έχουμε φέρει εμείς, έχει ήδη ξεκουραστεί και θα φτιάξουμε τώρα το κουλούρι μας. Ναι. Ό,τι χρειάζεστε μου λέτε. Ένα μαχαιράκι είναι εύκολο. Ναι. Να κόβει ή να δείχνει ότι κόβει. Όχι, δεν θα. Είναι σημαντικό να ξέρω τηλεόραση είμαστε. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται, έτσι με πιο πολύ ζύνεται. Εντάξει, το βουτάμε έτσι λίγο νεράκι. Νεράκι. Έτσι, νεράκι. Και κάνουμε το σταυρό. Μια ερώτηση τηλεθεάτριας. Η ποσότητα της μαγιάς με την ποσότητα του νερού, αν τι με ρωτήσατε, αν την προσθέτουμε μαζί, αυτό με ρωτάτε. Να μου το εξηγήσετε για να το πω σωστά στις κυρίες. Γιατί εμείς τα λέμε όλα τα μυστικά μας. Οι γυναίκες, η μία ενισχύει την άλλη, να ξέρετε. Και σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που από διαφορετικό μετερίζει κάθε φορά, συναντιέμαι με γυναίκες πολύ δραστήριες, πολύ δημιουργικές. Τι όμορφο είναι αυτό. Και τώρα τι θα το κάνουμε, το βάζουμε τώρα το ψήσουμε. Το αφήσουμε, να ξεκουραστεί, να ανεβεί. Ανεβεί. Έτσι, να φουσκώσει, να ανεβεί, θέλει περίπου ένα δίωρο. Να ανεβεί, το πατάμε λίγο με το δάχτυλο, για να καταλάβουμε πότε έχει ανεβεί. Το πατάμε με το δάχτυλο και άμα σηκωθεί η ζύμη ξανά, μας σπρίζει λίγο το ζουμάρι, φαίνεται. Να τα τα κόλπα που μου λένε εμένα. Τι με ρωτάτε, πείτε μου, φίλοι μου τηλεθεάτρια, πες μου. Αν κάνουμε για το προζύμι τη μαγιά, αν τη χρειαζόμαστε, αυτό με ρωτάτε. Να με βοηθάτε όμως. Λοιπόν, πείτε μου εσείς σε τι θερμοκρασία το ψήνουμε και για πόση ώρα. Λοιπόν, θα το ψήσουμε στις 150-155 βαθμούς στο φούρνο, στην κουζίνα, το ίδιο βασικά.
Το αφήνουμε σιγά σιγά να ψηθεί και το βλέπουμε το μάτι. Ωραία, το βλέπουμε με το μάτι και όταν πείτε μου τώρα. Αν είναι ωραίο και είναι έτσι ωραίο χρώμα, είναι έτοιμο. Εγώ το κατάλαβα. Για να καταλάβει όμως και η φίλη μου που τόσο θέλω να καταλάβει τη συνταγή. Με το προζύμι, πείτε μου λίγο τι χρησιμοποιούμε για να το φτιάξουμε. Το προζύμι εμείς το έχουμε όλο το χρόνο. Έτσι το χρησιμοποιούμε καθημερινά και το έχουμε μόνιμο στο εργαστήριό μας. Για να το φτιάξει μια κυρία, θα πρέπει να το. Τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ωραία. Είτε του Τιμίου Σταυρού το 14 Σεπτεμβρίου που είναι. Θα βάλει ροδοπέταλα από το Σταυρό, θα τα βάλει μέσα σε μια λεκανίτσα με νερό. Θα βάλει το νερό αυτό μετά να κάνει το προζύμι της. Όταν δεν θέλει να το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, που δεν το χρησιμοποιούν στα σπίτια κάθε μέρα, θα το έχει ένα σκυρό ζυμαράκι στο ψυγείο. Και για περισσότερες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες στη Μελισάνθη και στη σελίδα της Μελισάνθης και στο Facebook και διαδικτυακά, αλλά και φυσικά μπορείτε να γνωρίσετε αυτές τις υπέροχες κυρίες και όλη αυτή την ομάδα, την όμορφη, με τις πολλές διαφορετικές παραδοσιακές δημιουργίες, όλα χειροποίητα. Μέλη στάζει τώρα όλο το πλατό. Κυριολεκτικά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλές γιορτές στα σπιτικά σας και σε όλο τον κόσμο ασφαλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν σας ακουμπάμε, σας λερώσω. Ναι, λερώνομαι εγώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτή είναι και η δική μας ευχή. Μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.